έφερε. Ο πατέρας ένας μαθητή. Και το δοκιμάσατε ήδη? Παίρνουμε συμμετοχές για τον επόμενο γύρο. Τέλεια, θέλω να παίξω κι εγώ τώρα, ε! Παίζουμε σε ζευγάρια. Μέχρι τώρα που ήρθες ήμασταν ζυγός. Όχι, αύριο ίσως. Σήμερα είναι αδύνατο. Λοιπόν, Πιλάρ και Τόμας, ακούστε. Κορίτσια, σας παρακαλώ, δεν μπορείτε να μου το κάνετε αυτό. Έλα, Μπελέν, χόρεψε μαζί μου. Καλύτερα να μου κοπεί το πόδι παρά να χορέψω μαζί σου. Εξάλλου, η Φερνάντα είναι η παρτενέρ μου. Πήγαινε λοιπόν να κάνεις όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα που έχεις να κάνεις, Χρυσό. Ηλίθιες. Έλα. Όχι, όχι! Πρόσεχε, πρόσεχε! Μπορεί να σε δαγκώσει! Εμένα. Είσαι βλαμμένη! Κανείς δεν τη θέλει. Για, έλα να μιλήσουμε. Μετά. Τώρα θα μιλήσουμε, έλα. Εντάξει, επιστρέφω αμέσως. Τι έγινε, φίλε? Άσε τη μία ήσυχη. Δεν κατάλαβα, μεγάλε. Ξέρεις ότι δεν θα χάνω ούτε μια δαγκονιά από αυτό το γλυκάκι. Με τίποτα στον κόσμο, ε. Αυτό το γλυκάκι, όπως τη λες, είναι η καλύτερη μου φίλη και θέλω να μείνεις μακριά της. Εσύ ο ίδιος μου τη σύστησες. Ναι, για να ξεφύγει λίγο, αλλά δεν ήθελα να τη την πέσεις. Ναι, καλά. Αν δεν θέλεις να ξεχάσω ότι είμαστε φίλοι και να σου σπάσω όλα τα κόκαλα, εξαφανίσου. Mm. Έλα, πάμε να παίξουμε. Συγγνώμη, έχω κάτι σημαντικό να κάνω. Θα σε πάρω μετά. Συγγνώμη, έτσι. Τι έπαθε? Δεν ξέρω, έτσι είναι ο Αλεχάνδρο. Θέλεις να παίξουμε? Ναι. Ρόκο, τι γίνεται? Τι έγινε, φίλε? Όλα καλά? Όλα καλά. Ναι, μια χαρά. Τι κάνεις? Τίποτα. Να σου πω, τι κάνεις το Σαββατοκύριακο? Τίποτα. Θέλεις να βγούμε οι τέσσερις μας? Η Βίκο, εσύ, η Λάουρα και εγώ. Δεν βγαίνω πια με τη Βίκο. Τι? Μα μόλις τώρα τα φτιάξατε. Το ξέρω, αλλά με παράτησε. Γιατί δεν τη ρώτησες? Τι σου είπε? Δεν ξέρω. Τότε πήγαινε, ρώτησε. Όχι, δεν θέλω να μάθω. Δεν με νοιάζει. Είναι καλύτερα να μην ξέρω μερικά πράγματα και καλύτερα να φεύγω. Έτσι κι αλλιώς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γεια. Και ο Μάρκος πλησιάζει στην αντίπαλη περιοχή. Ελέγχει. Γεια. Έχεις δει το Μανουέλ? Θα παίξουμε μπάσκετ τώρα. Έμαθα να παίζω μπάσκετ. Θέλεις να δεις λίγο? Ανάτος. Μανουέλ, είναι τόσο ωραίο που σε βλέπω. Έχω να σου πω κάτι. Έλα, Μανουέλ. Έλα, μια βολή μόνο θα ρίξω, εντάξει. Μανουέλ, ήρθε αυτό το φαξ. Είναι αλήθεια. Δεν το πιστεύω. Hey. Τι έγινε. Είμαι ελεύθερος. Δεν το πιστεύω. Μωρό. Δικιά μου, ηρέμησε λίγο. Μαρίζα, ηρέμησε. Δεν έχει σημασία τι λέει ο Μπασταμέντε. Σημασία έχει τι θέλεις εσύ να γίνει. Θέλω να μείνω. Και τώρα περισσότερο από ποτέ θέλω να μείνω. Εντάξει, αλλά μην παίρνεις την απόφασή σου μόνο με βάση τη γνώμη του. Παίρνω την απόφασή μου με βάση τα συναισθήματά μου. Ο Ξαβιέ είναι εδώ. Ηρέμησε. Οι φίλοι μου είναι εδώ. Όλοι! Λοιπόν, είναι τόσο καλό που βρίσκω όλη την οικογένεια μαζί. Θα πρέπει να πω τα νέα μόνο μία φορά. Γνωρίζουμε ότι θέλεις να διώξεις την κόρη μου από το σχολείο. Δεν είμαι μόνο εγώ. Το 60% του Διοικητικού Συμβουλίου πιστεύει ότι δεν είστε ο τύπος της οικογένειας που ταιριάζει με το προφίλ του σχολείου. Οι διεφθαρμένοι άνθρωποι ταιριάζουν με το προφίλ του σχολείου. Μην είσαι τόσο γενής, Μιξιάρικο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό στη Μαρίζα. Σε παρακαλώ, πάψε. Πιστεύω ότι πρέπει να το συζητήσουμε ιδιαιτέρως. Δεν θα φύγω από εδώ, Μιξιάρικο. Ηρέμησε, μα. Όχι, άσε με! Έλα, πάμε, θα μιλήσουμε μετά. Μπράβο. Λοιπόν, άκουσε, δεν θα πάρω τη Μαρίζα από το σχολείο, ακόμα κι αν αυτό το βρώμο 60% έχει ψηφίσει εναντίον της, το κατάλαβες? Κοίτα, Αντράντε, ή όποιο κι αν είναι το πραγματικό. Αντράντε! Τέλος πάντων, μπορείς να πεις όχι, αν θέλεις. Δεν λέμε απλά όχι, θα το συζητήσουμε με τους δικηγόρους μας, κύριε. Αυτό πρέπει να κάνετε, όχι μόνο για να τακτοποιήσετε το θέμα της Μαρίζας με το σχολείο, αλλά και την ποινική δίωξη κατά του κυρίου Αντράντε. Ποια ποινική δίωξη? Αν δεν πάρεις την κόρη σου από το σχολείο, θα σου κάνω μήνυση για παράνομη άσκηση επαγγέλματος. Και να ξέρεις ότι μπορώ να το κάνω. Και εγώ δεν θα διστάσω να σου σπάσω τα μάτια. Καλύτερα να φυλάξεις την ενέργειά σου για την υπεράσπισή σου στο δικαστήριο, Αντράντε. Παίρνω πάντα ό,τι θέλω. Ήθελα να σε διώξω και το έκανα. Τώρα είναι η ώρα της κόρης σου. Αυτό εκεί. Γκλάς, πρέπει να σου μιλήσω. Όχι τώρα, έχω δουλειά. Σε παρακαλώ, είμαι χάλια. Πρέπει να σου μιλήσω. Τι έχεις πάθει? Συνήθως, όλος ο κόσμος είναι εναντίον. Μην υπερβάλλεις. Ηρέμησε, έλα, κάτσε και πες μου τι έγινε. Έλα, κάτσε. Μα, ξέρεις, όλοι με ζηλεύουν, ειδικά αυτές οι ηλίθιες, η Μπελέν και η Φερνάντα. Εντάξει, τι σου έκαναν πάλι? Γιατί δεν έρχονται? Δεν ξέρω γιατί κάνουν τόση ώρα. Ειλικρινά, δεν ξέρω. Για όλα αυτά αυτός ο ηλίθιος, ο Μπασταμέντε. Μην ανησυχείς, θα μιλήσω εγώ στη μαμά μου για να τον πείσω. Μην είσαι αφελής, Ξαβιέ. Καλά, δεν ξέρω τι του βρήκε η μαμά σου. Ούτε κι εγώ το ξέρω. Τι μπορώ να κάνω? Κάνουν τόση ώρα γιατί τελικά
Θα πρέπει να με διώξουν και δεν ξέρω πώς να μου το πούν. Σταμάτα να σκέφτεσαι. Γι' αυτό κάνω τόση ώρα. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Όλα θα πάνε καλά. Εντάξει. Ήρεμα τώρα. Τι έγινε.